Με διαφορά λίγων ωρών μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Χανίων ένας 35χρονος που τραυματίστηκε στην Αλμυρίδα από κορών μετά από τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε και ένας 65χρονος από το κεφάλι Κισάμου, ο οποίος επίσης έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου του και υπέστη πολλαπλά τραύματα. Δυστυχώς, νέοι άνθρωποι διασωληνώθηκαν, πολυτραυματίες και είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Επίσης και στη ΜΕΘ νοσηλεύονται και άλλοι ασθενείς, επίσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ένας ακόμη νέος 35 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε στις 21 Μαΐου σε τροχαίο στον κόμβο της Ούδας, αποσωληνώθηκε, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Ο άτυχος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με γιοταχή ενοικιαστικό όχημα που οδηγούσε Βέλγος τουρίστας, όταν ο τελευταίος επιχείρησε να κάνει αναστροφή. Είναι πολύ λυπηρό να χάνονται ζωές ή να καταστρέφονται από παρορμήσεις οι οποίες δεν οδηγούν και πουθενά. Συλλεύονται, έχουν οι οδηγοί. Απλά. Συνέχεια. Κάθε μέρα επάνω. Μάλλον στην απροσεξία. Στην απροσεξία πρέπει να οφείλεται και είναι και στη ΜΕΘ κιόλας. Η κατάσταση στους δρόμους της πόλης αποτυπώνεται τόσο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλεύονται τρεις συνανθρωποί μας μετά από τροχαία, όσο και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων, που δέχεται μεγάλη πίεση. Ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολλά ορθοπαιδικά περιστατικά. Και αυτό φαίνεται και στις νοσηλείες στην ορθοπαιδική κλινική. Δυστυχώς έχουμε και πτώσεις, αλλά και πολλά τροχαία. Οι σύλλογοι πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον κώδικα, προκειμένου το φετινό καλοκαίρι στην Κρήτη να κυλήσει όσο το δυνατόν ανέμακτα.